Πέραν των 2,5 κιλών ναρκωτικών που προορίζονταν για νεαρούς κυρίως χρήστες, εντόπισε η ΚΑΝ, η οποία πέρασε χειροπέδες σε τρία πρόσωπα. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε κατορθωτή μετά τη σύλληψη 35χρονης από την Ουγγαρία, που αφήχθηκε χθες στο Διεθνή Αεριομηνά Πάφου με πτήση που αναχώρησε από τις Βρυξέλλες. Από έλεγχο που ακολούθησε στην ταξιδιωτική της βαλίτσα, εντοπίστηκα στο εσωτερικό μέρος της επένδυσης της βαλίτσας κρυμμένες δύο νάιλο συσκευασίες, τυλιγμένες με κολλητική ταινία, που περιείχαν ποσότητα πράσινης ξηρής φυτικής ύλης κάναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 819 γραμμαρίων. Στην ανάκριση, η ύποπτη εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί και κατονόμασε το άτομο που της παρέδωσε τα ναρκωτικά. Έτσι στήθηκε ελεγχόμενη παράδοση με σκοπό να συλληφθούν οι Κύπροι παραλήπτες των ναρκωτικών. Η παράδοση έγινε σε ξενοδοχείο στη Λευκωσία. Στο χώρο ανέμεναν δύο Ελληνοκύπροι 24 ετών και 18 ετών από τη Λευκωσία. Η συλληφθήσα παρέδωσε τη βαλίτσα στον 24χρονο, όπως ήταν και οι οδηγίες που έλαβε, τηλεφωνικώς από τον γνωστό της άτομο στο Άμστερνταμ, ο οποίος, 24χρονος, την τοποθέτησε στο όχημα του 18χρονου για να αποχωρήσουν από το μέρος. Αμέσως ανακόπηκαν και συνελήφθηκαν γι' αυτό φραδικήματα και τέθηκαν υποκράτηση. Ο εκπρόσωπος της ΙΚΑΝ σχολίασε και τις τελευταίες επιτυχίες της υπηρεσίας. Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, γιατί το να κατάσχονται ποσότητες δεν είναι μόνο ότι συλλαμβάνονται οι έμποροι ναρκωτικών που είναι ο στόχος της ΙΚΑΝ, αλλά είναι το ότι υπάρχει ζήτηση στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι λόγω της ζήτησης υπάρχει και αύξηση της προμήθειας ναρκωτικών. Και αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Και οι τρεις ύποπτοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο Πάφου, το οποίο διέταξε την κρατησή τους για 8 ημέρες. Γίνονται έρευνες για εντοπισμό των συνεργατών των δύο, καθώς και για τους πιθανούς αγοραστές της κάναβης.